Σε λίγο θα ακούσουμε και την Χρύσα Ρουμελιώτη. Βλέπουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας υπογράφει πρώτος, ως ήθιστε. Στη συνέχεια λοιπόν θα ακολουθήσουν υπογράφοντας το πρωτόκολλο για τα νέα τους καθήκοντα όλοι οι υπουργοί που ανέλαβαν σήμερα, ορκίστηκαν. Θα έχουμε την συνεδρίαση του πρώτου Υπουργικού Συμβουλίου σε μισή ώρα, 45 λεπτά για περίπου ολοκληρωθεί στη Βουλή. Ναι, ναι, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία στο Προεδρικό Μέγαρο. Αναμένεται να έχουμε πεζίου ψήφιστε. Θα φτάσουν μαζί, στη Βουλή λοιπόν. Στη Βουλή. Εκεί θα υπάρξει η πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου με τη νέα του σύνθεση. Αναμένεται και η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού και έχει σαφώς ενδιαφέρον να δούμε το στίγμα που θα δώσει ο Πρωθυπουργός σε αυτό το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο. Τι θα πει στην τοποθέτησή του. Εκτιμώ ότι η τοποθέτηση αυτή θα είναι ουσιαστικά μια τοποθέτηση που θα αναδεικνύει και θα παρουσιάζει το τι έχει γίνει μέχρι σήμερα, αλλά κυρίως θα δίνει το στίγμα για την επόμενη μέρα. Δηλαδή η επόμενη μέρα με μια πολιτική με σαφέστατα πιο, αν θέλεις, κοινωνικό πρόσημο, πάντοτε βεβαίως σεβόμενοι τις υποχρεώσεις που έχουμε ως χώρα, αλλά θεωρούν στο Μέγαρο Μαξίμου, και νομίζω ότι αυτό θα τονίσει ο Πρωθυπουργός, ότι υπάρχουν περιθώρια βάσει και των θυσιών του ελληνικού λαού, του πρωτογενούς πλεονάσματος που είπες και εσύ στην αρχή. Έχει ενδιαφέρον. Να μπορέσει να αξιοποιηθεί. Το ενδιαφέρον είναι πώς θα το διατυπώσει και από εκεί και πέρα πώς θα το. Πώς θα υλοποιηθεί είναι το θέμα. Αυτή είναι. Το ενδιαφέρον είναι η υλοποίηση. Και η υλοποίηση βεβαίως περνάει μέσα από τους ανθρώπους αυτούς που σήμερα ορκίζονται. Θα έχουμε λοιπόν εκεί την συνεδρία του πρώτου Υπουργικού Συμβούλου, τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, και ακολούθως θα έχουμε τις τελετές παράδοσης παραλαβής των υπουργών. Και εκεί θα έχουμε ενδιαφέροντα στιγμιότυπα, νομίζω. Βεβαίως, θα έχει ενδιαφέροντα. Δηλαδή, σε κάποιο ενδιαφέροντο στιγμιότυπο στο Υπουργείο Υγείας. Όταν ο κύριος Γεωργιάδης θα παραδίδει στον κύριο Βορύδη, θα έχει ενδιαφέρον. Είναι γνωστό οι πολύ καλές προσωπικές σχέσεις που έχουν έτσι, οι δυο τους, και νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον. Αυτό θα έχει ενδιαφέρον πολύ το Υπουργείο των Οικονομικών. Να δούμε τον κύριο Στρουνάρα τι θα πει, παραδίδοντας τον κύριο Χαρδούβελη. Δύο καθηγητές, δύο άνθρωποι που έχουν συνεργαστεί αρκετά στο παρελθόν, ο κύριος Στρουνάρας με τον κύριο Χαρδούβελη. Εδώ λοιπόν υπογράφει, αναλαμβάνοντας όλα τα θέματα και τις καυτές πατάτες. Λέει το ρεπορτάζ ότι τον περιμένει τον κύριο Χαρδούβελη στο γραφείο του κυρίου Στρουνάρα. Ένας. Προσπαθεί ο άνθρωπος να συνηθίσει. Έτσι, εντάξει, φαίνεται ότι νιώθει λίγο άβολο, είναι λογικό. Είναι εκκρεμότητες εξ όσων λένε, με διάφορα θέματα που θα πρέπει να δρομολογηθούν στο επόμενο διάστημα. Και έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε, να μάθουμε τι του ευχήθηκε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Αργύρης Δινόπουλος. Σαφώς πιο εξοικειωμένος με τις τηλεοπτικές κάμερες και με τους φωτογραφικούς φακούς, έτσι. Αλλά βλέπουμε ότι ο κύριος Χαρδούβελης κάθεται αρκετή ώρα. Έτσι, και παίρνει και την ευχή και του Αρχιεπισκόπου, σε τι χρειαστεί. Είναι δύσκολο, είναι δύσκολο το έργο του. Αλλά όλες οι πληροφορίες συντείνουν στο γεγονός ότι ο άνθρωπος αυτός είναι ένας σοβαρός επιστήμονας, γνωστός βέβαια τόσα χρόνια, έτσι που νομίζω ότι... Έχει σημασία και απ' την άλλη, ναι μεν καθηγητής τεχνοκράτης, άνθρωπος που έχει δουλέψει στον ιδιωτικό τομέα και στις τράπεζες, αλλά από την άλλη ήταν, αν θες, και στο τραπέζι των διαβουλεύσεων, καθώς ήταν μαζί με τον κύριο Παπαδήμο, μαζί χειρίστηκαν οι δυο τους το ζήτημα του PSI και γνωρίζουν από τις διαπραγματεύσεις και μάλιστα από σκληρές διαπραγματεύσεις. Και να θυμίσουμε ότι ήταν και στενός συνεργάτης και του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Σιμίτη. Κύριος Λοβέρδος. Κύριος Λοβέρδος, ο οποίος αναβάλει και αυτός ένα υπουργείο το οποίο έχει πολλά θέματα ανοιχτά. Και ένα υπουργείο το οποίο ολόκληρη ηγεσία άλλαξε χθες. Και οι δύο υφυπουργοί από κάτω. Να σας πω ότι μια και συζητάγαμε τον κύριο Χαρδούβελη στο Μέγαρο Μαξίμου, θα υπάρχει ισχυρή ομάδα η οποία και θα λειτουργεί αναβαθμισμένα, όπως λένε οι πληροφορίες μας. Ισχυρή ομάδα συμβούλων του Πρωθυπουργού που γνώριζαν τη διαδικασία διαπραγμάτευσης και θα την γνωρίζουν και θα την ακολουθήσουν και στο επόμενο διάστημα. Μιλάω για τον κύριο Λαζαρίδη, μιλάω για τον κύριο Παπασταύρου, οι οποίοι θα συνεχίσουν να ασχολούνται με το θέμα της διαπραγμάτευσης, γιατί έχουμε τη διαπραγμάτευση για το χρέος μπροστά. Βεβαίως πάντοτε σε συνεργασία με τον νέο Υπουργό των Οικονομικών. Βλέπουμε εδώ τώρα το διάλογο δύο ανθρώπων που κατάγονται από την ίδια περιοχή. Έτσι, δύο πατριώτες. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο. Να το φαίνεται κιόλας ότι υπάρχει μια οικειότητα. Ο κύριος Βορύδης στο Υπουργείο Υγείας. Ένα Υπουργείο το οποίο και αυτό έχει πολλές προκλήσεις, πολλά ζητήματα ανοιχτά. Και ασφαλώς εδώ ο νέος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης,
ο οποίος πήρε τη θέση του κ. Τσαφτάρη, ο οποίος είχε μια επιτυχημένη πορεία, πρέπει να πούμε, στο Υπουργείο, βοήθησε αρκετά, έκανε πράγματα καινοτόμα, αλλά φυσικά υπάρχουν εδώ θα και άλλοι να λόγοι. Πούμε, Φάνη, ότι δεν είναι θέμα ότι φεύγει κάποιος ως αποτυχημένος. Όχι, είναι και άλλοι λόγοι, είπαμε, είναι λόγοι συμβολισμού, είναι λόγοι ότι πρέπει να υπάρξουν νέοι, νέα στελέχη που θα πρέπει να δοκιμαστούν. Νέος στέλεχος είναι ο κύριος Κικίλιας, έτσι, ο οποίος υπογράφει για πρώτη φορά. Τρακαρισμένος και αυτός, νομίζω. Εντάξει, έχει το άγχος του πρωτάρι, λογικό είναι. Ένα μεγάλο στοίχημα και για τον κύριο Σαμαρά. Έτσι, τον έχει πιστέψει τον κύριο Κικίλια ο κύριο Σαμαρά. Να θυμίσω ότι τον είχε κατεβάσει και περιφερειάρχη Αττικής, υποψήφιο, και μάλιστα στο δεύτερο γύρο είχε πάει και πάρα πολύ ψηλά. Είχε συγκεντρώσει πολύ ψηλό ποσοστό ο κύριο Κικίλια. Μεγάλες προκλήσεις λοιπόν που έχει να αντιμετωπίσει και αυτός στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Μια νευραλγική θέση ο κύριο Ορφανός εδώ στο Μακεδονία Στράκης. Παλιός γνώριμος και αυτός των κυβερνητικών θέσεων, υφυπουργός αθλητισμού παλαιότερα. Βλέπουμε εδώ τις... Κύριος Θεόφιλος Λεονταρίτης. Σε ποιο υπουργείο είναι ο κύριος Λεονταρίτης? Είναι στο Υπουργείο Εσωτερικών, αναπληρωτής υπουργός. Τη Νέα Δημοκρατία. Εκεί θα... συνεργαστεί με τον κύριο Ντινόπουλο, τον Υπουργό Εσωτερικών, και τον κύριο Ντόλιο από το ΠΑΣΟΚ. Έτσι. Ο κύριος Ντόλιος, παλιός γνώριμος και αυτός του Υπουργείου Εσωτερικών, έχει διατελέσει ξανά υφυπουργός Εσωτερικών. Ο κύριος Γρηγοράκος. Ο κύριος Γρηγοράκος μετακινήθηκε του Υπουργείου Εσωτερικών στο Υπουργείο Υγείας, γιατρός ο ίδιος, ως αναπληρωτής υπουργός. Έρχεται σε ένα γνώριμο χώρο λοιπόν, στο Υπουργείο Υγείας, ο κύριος Γρηγοράκος, ο κύριος Φουκουλόπουλος. Αναπληρωτής υπουργός ο κ. Κουκουλόπουλος, εκ των στερεωτέρων συνεργατών του κ. Βενιζέλου, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ο κ. Κουκουλόπουλος. Κυρία Βούλτεψη, υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, κυβερνική εκπρόσωπος. Και μέσων μαζικής ενημέρωσης. Και μέσων μαζικής ενημέρωσης, έχει υποπτία και την υποπτία των μέσων. Κύριος Λαμπρόπουλος. Λαμπρόπουλος, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Εκεί ένας βουλευτής από τη Λακωνία αποχώρησε και ένας βουλευτής από τη Μεσσηνία εισήλθε στο κυβερνητικό σχήμα. Κύριος Δαβάκης. Κύριος Ντόλιος. Όπως είπαμε, ισχυρή εκπροσώπηση της Στράκης σε αυτό το νέο σχήμα, που έχει σχέση και με, το, και με την άνοδο εκεί των κομμάτων στη Θράκη. Άκος επικοινωνιακός, το βλέπετε, σταματάει, υπογράφει, όταν του λένε η φωτογράφη, είναι χαμογελάει. Νομίζω ότι παλιός γνώριμος. Είμαστε σε απευθεία σύνδεση με το Προεδρικό Μέγαρο. Έχουμε την ορκομοσία, τον κύριο Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο βλέπουμε εδώ. Την παρακολουθούμε σε απευθεία μετάδοση την ορκομοσία της νέας κυβέρνησης. Ο κύριος Κωνσταντινόπουλος έχει ενδιαφέρον, Φάνη, να πούμε ότι πάει στο Υπουργείο Ανάπτυξης ως υφυπουργός, όπου προσθέθηκε ένας, όπου προσθέθηκαν και στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στο Υπουργείο Εργασίας παραπάνω υφυπουργοί σε αυτή την φάση, σε αυτόν τον ασχηματισμό, όχι τυχαία. Διότι και αυτό είναι στον όλο σχεδιασμό του Μεγάρου Μαξίμου, να δώσουν έμφαση στα αυτά τα δύο υπουργεία. Για λόγους όπως αντιλαμβάνεσαι, καθημερινότητας του πολίτη, υπάρχουν πολλά καυτά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ο κ. Κοκοδήμος έχει κάτσει ήδη, βουλευτής Κατερίνης, στο Υπουργείο Παιδείας, υφυπουργός, στο Υπουργείο Παιδείας, και αυτός είχε διατελέσει υφυπουργός αθλητισμού. Παλαιός αθλητής. Και του συμβαίνουν πολλά με τον κύριο Παππούλια, τον βλέπουμε εδώ πόσο. Γιατί ο αθλητισμός. Ο αθλητισμός και ενώνει. Ο κύριος Παππούλιας και ο κύριος Κοκοδήμος, πάλι πρωταθλητές. Κύριε Αγγερέκου. Πρώτη φορά αναλαμβάνει υπουργικά καθηγητή. Όχι, 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 ήταν υφυπουργός τουρισμού. Έχεις δίκιο. Αναπληρώτρια υπουργός στην κυβέρνηση Παπανδρέου. Κύριε Παπακώστα. Και αυτή συγκινημένη.
Πρώτη φορά αναλαμβάνει καθήκοντα. Κύριε Υπουργέ,